Αστιγώθηκε η κυρία Καφετζή και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και στενό συνεργάτη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη, απαράδεκτο. Δεν είχα δύο εβδομάδες παραπολιτικά. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα, κύριε Γεωργιάδη, το καλονίσαμε. Έχουμε μία φρέσκια είδηση που ουσιαστικά σας αφορά και έχει να κάνει με την απόφαση που έχει πριν από λίγο λάβει η δικαιοσύνη για την επιστροφή του Θανάση Γιαννόπουλου στην θέση του Προέδρου στο Κερμπνό. Ο οποίος κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα, να πούμε, είχε προσφύγει ο άνθρωπος εναντίον της πρωτοφανούς απόφασης να ξυλωθεί από το Twitter από τον κύριο Πολάκη. Έκανε ασφαλιστικά μέτρα ο άνθρωπος. Η δικαιοσύνη δέχτηκε ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή αυτή η απόφαση μέχρι να κριθεί η όλη ιστορία. Ένα σχόλιο θέλουμε. Φαντάζομαι αυτό είναι τώρα προσωρινό. Είναι από το 31 του μηνός Μαΐου είναι να γίνει η σχετική δίκη των ασφαλιστικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εγώ θα σχολιάσω να βγει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η γνώμη μου είναι, και το έχω κάνει και μήνυση στον κύριο Πολάκη, ένα τμήμα της δεκτής. Γιατί κάνατε άλλη για μήνυση? Κάναμε για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και την παράβαση του σχετικού νόμου, όπου πήρε σφακέλους των γιατρών των συλλεκτών στο γραφείο του. Αυτό είναι παράνομο και είχε ως συνέπεια τον μπλοκάμε του διαγωνισμού και άρα τον έχουμε λιγότερα κρεβάτι ιατρικής θεραπείας και άρα ανθρώπους δεν βρίσκουν κρεβάτι. Mm-hmm. Και το δεύτερο, γιατί παρανόμως ξύλωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κερμπνό και τον Πρόεδρο του Κερμπνό, τον κ. Γιαννόπουλο. Δεν έχει, ο Υπουργός, να ξέρετε, έχει δικαίωμα να διορίζει. Αλλά αυτοί που διορίζονται έχουν θητεία. Δεν μπορεί δηλαδή να τους ξεδιορίζει για να τους πάψει, πρέπει να έχει σοβαρό λόγο. Η ανέδεια που αναφέρει η απόφαση των παρέτηναν λόγω ανέδειας δεν στέκεται, πιστεύω εγώ προσωπικά, νομικά. Θα το αποφανθήμαστε, γι' αυτό δικαιώσει. Να πάμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή και να δούμε λίγο. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας και οφείλω να πω εγώ, αν και θα αποκαλύψω λίγο το off the record, ότι στις συνομιλίες τις οποίες είχαμε, η πεποίθηση η δική σας ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας θα τα υπογράψει όλα και με τα δύο χέρια για να κρατηθεί στην εξουσία. Έγινε αυτό. Έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το χρέος. Θα δούμε εάν θα καταλήξει κάπου. Το ερώτημα είναι στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το βασικό σύνθημα που ήταν το φύγετε και εκλογές εδώ και τώρα παραμένει ως κυρίαρχη λογική στην αξιωματική αντιπολίτευση. Άκουστε, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από την Eurostat ότι η ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2016 ανεβαίνει. Αναθεώρησε προς τα κάτω τους στόχους, 0,4 ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2016 από 0,2 που έχει πέσει την χρονιά, δηλαδή διπλάσιο, και κάνει πρόβλεψη τώρα για το 2016 μείον 1,3. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ζημιά αρχίζει πια να φαίνεται στην αρχική οικονομία. Υπενθυμίζω ότι αυτή η πρόβλεψη και αυτά τα νούμερα είναι χωρίς την εφαρμογή των μέτρων που ψηφίστηκαν και που θα ψηφίσουν την άλλη εβδομάδα. Τα οποία είναι καθαρά εφησιακά μέτρα, έτσι. Τα οποία σίγουρα δεν πρόκειται να προσθέσουν σε ανάπτυξη, έτσι. Σίγουρα θα φέρουν κάτι μέγεθο τη ύφεση. Αυτό για να καταλάβει ακόμη τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο δημοσιονομικό κόφτη που ψηφίζει ο κύριο Τσίπρα θα εφαρμοστεί ήδη από του χρόνου και σκληρά. Εντάξει, αυτό είναι όμως του χρόνου. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι του χρόνου που θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο κόφτης, εσείς θα λέτε φύγετε και εμείς πιστεύουμε ότι η εφαρμογή αυτής της πολιτικής είναι καταστροφική για την Ελλάδα. Όπως έλεγε σήμερα ο κ. Χρυσόγονος στην εκπομπή που ήμασταν μαζί με τον Παναδάκη, πρέπει ή να γεννήσουμε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα ή να αποφασίσουμε ότι η Ελλάδα τελειώνει. Συμφωνώ με τον κ. Χρυσόγονο. Mm-hmm. Αν δεν φτιάξουμε 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας, η Ελλάδα δεν έχει μέλλον, διότι στο τέλος θα μείνει κανένας αν προβλέπει εδώ. Ο Παναγιώτης λέει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν η στρατηγική, η κεντρική, ο βασικός πυρήνας της στρατηγικής είναι σωστός από τη στιγμή που το σενάριο των εκλογών φαίνεται να απομακρύνεται. Εκτός αν υπάρχει κάποιο ατύχημα. Έτσι, όπως είδατε, εγώ έλεγα στον κύριο Τζένο και το είπε και δεν έχω λόγο να το πω, το λέει και δημόσιο ούτω ή άλλως. Θα τα ψηφίσει όλα ο Τσίπρας για να μείνει. Έτσι. Εγώ ποτέ δεν υπεστήριξα το σενάριο. Αδωνή. Θα πάει να μας κάνει εκλογές. Αδωνή. Όμως. Δεν είναι προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας να περάσει όλα τα μέτρα αυτή η ωραία κυβέρνηση της αριστεράς. Να περάσει και το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο. Και να καταλάβει η κοινωνία. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να καταλάβει η κοινωνία ότι δεν υπάρχουν ούτε μαγικές συνταγές,
ούτε λύσεις τις οποίες τραβούν οι πολιτικοί ως τάχυρα χειρουργοί. Υπάρχει πραγματικότητα. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δήλωσε και παραδέχτηκε ότι ουσιαστικά επρόκειτο για μια αυταπάτη τα όσα έλεγε πέρυσι πριν από ένα χρόνο με τον κύριο Καμένο, δεν θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα όλων αυτών. Ακούστε, σε μια έτσι γενική συζήτηση φιλοσοφική μπορεί να έχετε δίκιο. Εδώ μιλάω όμως για πραγματικό λαό και πραγματικούς ανθρώπους. Και καθήκον των πολιτικών είναι να παίρνουν αποφάσεις με βάση ότι είναι καλό για το λαό τους. Εγώ προσωπικά πιστεύω ακράδαντα ότι για το λαό μας η παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία είναι επιβλαβής. Για ποιο λόγο? Ήμουν εδώ από τρεις εβδομάδες, τέσσερις, είχα με τους διάφορους που βλέπω, είχα δει ένα εκπροσώπημα τεράστιο αμερικάνικο φαν, τεράστιο. Είχα δει λοιπόν, είχα δει διάφορους παράγοντες, είχα δει συναντήσεις με τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας και θα με είδαν. Στην κουβέντα, εγώ ξέρω να μιλάω με ξένους, πάντα προσπαθώ να παρουσιάσω την Ελλάδα καλύτερα από ό,τι είναι. Είναι η γενική μου αίσθηση αυτή, αν θέλετε, μια πατριωτισμού. Ναι, ρε παιδάκι μου, ότι άσχετο σκοτωνόμαστε τώρα εμείς, με κάποιο τρόπο να του πει να φέρουν λεφτά εδώ, ένα να βρει δουλειά, καλό είναι. Όταν άρχισα λοιπόν να του εξηγώ γιατί κατά τη γνώμη μου είναι καλό να επενδύσει κάποιο τώρα στην Ελλάδα και ότι είναι χαμηλές οι αξίες και ότι δεν βγούμε από το ευρώ και άρα θα αγοράσει φτηνά και αύριο θα μπορεί να πουλήσει ακριβά και όλα αυτά που λέμε σαν επενδυτή. Και ας μη αυτό ο Αμερικάνος είχε τη Νέα Υόρκη, πολύ φυσικά γύρισε και μου λέει: μα μην προσπαθείτε, όσο είναι ο Τσίπρας στην εξουσία, η Ελλάδα είναι, ακούστε τη φράση που μου είπε, uninvestable. Μια επενδύσιμη χώρα. Εμείς συζητάμε και ερχόμαστε για μετά, όταν έχει φύγει. Ναι, πάντως να πούμε και αυτό το ξέρετε κι εσείς ότι και στο παρελθόν επί Σαμαρά, ας πούμε, ή παλιότερα επί Γιώργου Παπανδρέου. Δεν είχαν αρχίσει να έχονται επενδύσεις. Σαμαρά δεν ήταν. Δεν είχαν αρχίσει να έχονται επενδύσεις. Είχαν αρχίσει να έχονται επενδύσεις και η Χιούλετ Πάκαρντ είχε έρθει και τον Πάπα τον πήραν οι Τσέχοι και προχωρούσαν οι Τσέχοι. Και τα αεροδρόμια τα παίρνουν οι Φραπόρτ με ένα τρομερό τίμημα των 1,2 δισεκατομμύρια μαζί με το ξεπουλάκι. Τώρα θέλετε να ανοίξουμε κουβέντα που η οποία με επιτρέπετε. Εάν ήταν τώρα αποκρατικοποίηση αυτό που έγινε στον ΟΠΑΠ. Και αν, ήτανε, και αν άνοιξε θέση εργασία η Χιούλετ Πάκαρντ, γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα που να δουλεύει η Χιούλετ Πάκαρντ. Όταν έπεσε ο Σαμαράς, γιατί έτσι θα κρίνουν πάντα του πρωθυπουργού. Μόνο του έπεσε. Όταν έπεσε ο Σαμαράς, παρέδωσε μια χώρα που είχε εκείνη τη στιγμή που έπεφτε το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Σήμερα, 15 μήνες μετά, τι είχε? Η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο ρυθμό ύφεση στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι μετρήσιμο. Άρα λοιπόν. Αυτό δεν έχει να κάνει να συμπαθούμε το Σαμαρά για να αντιπαθούμε. Ναι, σύμφωνα. Αυτό είναι. Ωραία. Το πραγματικό σκοπό. Άρα συμπεραίνω μάλλον στην αρχική ερώτηση την οποία σας τοποθέτησα ότι δεν αλλάζει στρατηγική η Νέα Δημοκρατία. Όχι, γιατί πιστεύουμε ότι όσο παραμένει ο Τσίπρας στην εξουσία, ως προς τους δανειστές θα έχουμε συνεχώς νέες απαιτήσεις γιατί τον θεωρούν αναξιόπιστο. Mm-hmm. Ως προς τους επενδυτές θα έχουμε έλλειμμα επενδύσεων γιατί κανένα σοβαρό άνθρωπο δεν θα έφερε τα λεφτά σε μια χώρα που πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας, που γενικώς δεν του έχει κανένας καμία εκτίμηση ουδενά. Άρα ο Τσίπρας πρέπει να φύγει για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σωστό μείγμα πολιτικής, να γυρίσει η οικονομία μας από την ύφεση στην ανάπτυξη, να γεννήσουμε τις θέσεις εργασίας και να φύγουμε επιτέλους από την κρίση. Εντάξει, πάντως ο Τσίπρας δεν φεύγει με ευχές. Ο Τσίπρας φεύγει αν η κοινωνία θέλει να τον διώξει. Δεν εγώ δεν είπα ότι θα κάνουμε κάτι αντισταγματικό για να τον διώξουμε. Οι κυβερνήσεις έχουν. Να κάνουμε εκλογές. Το τι θα γίνει. Σωστό. Εγώ δεν λέω ότι η Νέα δεν μπορεί να προκαλέσει την πτώση του Τσίπρα. Όχι, δεν μπορεί. Τρόπο. Δεν μπορεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι εκλογές γίνονται γιατί οι κυβερνήσεις είτε παρετούνται ή γενικά χάνεται η εμπιστοσύνη. Γενικά δεν είναι πολύ αισιόδοξο ότι θα γίνουν εύκολα εκλογές. Θέλω να το πω αυτό για τον εξής λόγο. Διότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση ξέρουν ότι δεν θα ξαναβγούν ποτέ βουλευτές. Μα είναι διορισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή θέλω δύο παραδείγματα που θέλω να ακουστούν γιατί έχουν σημασία, ξέρετε. Υπενθυμίζω ότι μεν του ΣΥΡΙΖΑ μας λέγανε εμάς μαριονέτες της Τρόικας και δε τον ΑΝΕΛ μας λέγανε γερμανοτσολιάδες. Προσέξτε αυτοί οι άνθρωποι τι ψηφίζουν αυτή τη βδομάδα και την επόμενη. Ψηφίζουν ένα δημοσιονομικό κόφτη. Για τον οποίο όπως είπε χθες ο κύριος Τάισεν Μπλουμ, είναι συνταρακτικό αυτό που είπε. Ο κόφτης λέει που ψηφίζουμε, προσέξτε, ο κόφτης που ψηφίζουμε θα είναι έτσι φτιαγμένος ώστε να κάνει αυτόματες περικοπές από τους μισούς των δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων χωρίς την οποιαδήποτε παρέμβαση του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδος. Δηλαδή, ο κόφτης θα ψηφίσουν καταργεί τη δυνατότητα της εκάστοτε ελληνικής κυβερνήσεως να ασκεί τη δική της πολιτική. Αυτό το λένε άνθρωποι που λέγανε εμάς μαριονέτες της Τρόικα. Και ακούστε τώρα το ακόμα χειρότερο. Ψηφίζουν το ενιαίο ταμείο αποκρατικοποιήσεων. Το ενιαίο ταμείο αποκρατικοποιήσεων, ακούστε τι διαφορές έχει από τα ΙΤΕΡ.
Σε τα υπέρ, είχε δει μόνο η ιδιωτική περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή οι συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, τα κίνητα που είχε κτλ. Στο νέο ενιαίο ταμείο των κρατικοποιήσεων μπαίνει το σύνολο της κρατικής περιουσίας. Τα πάντα. Ό,τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Όχι δηλαδή ό,τι ανήκει στην ΕΤΑΔΗ, στην κρηματική εταιρεία του δημοσίου κατά το παρελθόν, όπως είναι στα υπέρ. Το σύνολο, το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων. Λοιπόν, να σας πω, να βάλω μια νότα. Ολοκληρώστε. Για να ακούσετε. Και ποια είναι η διαφορά. Στο ΜΕΝΤΕ ΙΠΕΔ, τον Διευθύντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο τα διόριζε η ελληνική κυβέρνηση. Στο νέο Ταμείο Αποκτικοποιήσεων, ο Πρόεδρος, που θα σπίτει και τη διοίκηση, θα είναι κοινή αποδοχή. Δηλαδή θα είναι επιλογή και των ξένων. Προσέξτε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι που λέγανε μας γερμανοτσολιάδες και μαριονέτες είναι χειρότεροι. Ψηφίζουν την κατάργηση της δυνατότητας του Υπουργού Οικονομικών να παρεμβαίνει στην οικονομική πολιτική και ξεπουλάνε όλα τα σύμμικα. Το σύνολο της περιοχής των ξένων. Ωραία. Με συγχωρείτε. Αυτό εσάς. Εσάς τώρα, το κουρτάκι, το φουσκίδι και το τζένο. Δεν σε εξοργίζει. Βέβαια, μας εξοργίζει και το λέμε κιόλας. Η Κολοτούμπα είναι μνημειώδης. Δεν είναι η Κολοτούμπα. Η Κολοτούμπα δεν μπορεί να εκφράσει αυτό. Η Κολοτούμπα είναι μεταξύ του ιδίου σώματος που κάνει διαστροφή. Εάν... είναι μετάσταση. Ωραία, αυτή η μετάσταση. Δηλαδή αυτή η να κάνω όμως μια ερώτηση εδώ. Πολιτική. 40 χρόνια να κάνω. Συμφωνούμε απολύτως. Συμφωνούμε απολύτως. Να κάνω όμως μια ερώτηση εδώ. Εδώ λοιπόν κάνετε μια διαπίστωση. Από την ημέρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ έως και σήμερα έχουν περάσει αρκετοί μήνες. Η οποία διαπίστωση είναι, έχει μορφή καταγγελτική. Λέτε λοιπόν ότι ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός απατεώνας. Όλα όσα είπε δεν τα θέτησε, δεν κρατάει τη συμφωνία του, έφερε τα χειρότερα μέτρα στον λαό. Πράγματι λοιπόν καταγγέλλεται τον Τσίπρα. Ρωτώ, η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα διαμαρτυρίας ή θα πρέπει να καταθέσει και ένα πρόγραμμα, τι θα κάνει η ίδια, δηλαδή στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων, στο θέμα της φορολογίας, στο θέμα... Το ετοιμάζει ο Χατζηδάκης με τους... Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Πρόγραμμα ετοιμάζεται. Γιατί προσέξτε, για να ολοκληρώσω, γιατί ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν σας κατήγγειλε εσάς, αλλά είχε και ένα παραμύθι ο ίδιος. Είχε ένα αφήγημα πολιτικό, έλεγε θα έρθω εγώ και θα σκίσω τα μνημόνια, θα διώξω τους πάντες, θα βάλω τους γερμανοτσολιάδες φυλακή. Πίστηκε ο λαός. Εσείς τώρα ποιο είναι το αφήγημα το δικό σου, ότι είναι κακός ο Τσίπρας και ότι είναι πολιτικός απατεώνας? Όχι, όχι, όχι. Το αφήγημα το δικό μου είναι πάρα πολύ απλό. Ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ο Τσίπρας τα ψηφίζει μεν και ψηφίζει διάφορα, κατά τη γνώμη μου, τα λάθος μέτρα. Αλλά ούτως ή άλλως τη δουλειά αυτή δεν μπορεί να την κάνει. Γιατί δεν μπορείς από εκεί που ήσουν ο πρώτος στις πορείες κατά των ιδιωτικοποιήσεων να πεις στην επένδυτη δράση να δώσει λεφτά σε σένα. Αυτό δεν γίνεται. Ο Τσίπρας δηλαδή, για εμάς που πιστεύουμε στην ελεύθερη οικονομία. Και καλώς κακώς επενδυτές τέτοιους θα βρεις. Είναι τοξικός πολιτικά. Άρα δεν διαφωνείτε με αυτά που κάνει. Λέτε ότι δεν θα μπορέσει να τα κάνει αυτός καλά και να έρθουμε εμείς να τα κάνουμε καλύτερα. Διαφωνώ ως προς το μείγμα της πολιτικής. Ναι. Και δεν θέλω αύξηση φόρων. Με τις αποκρατικοποιήσεις διαφωνείτε, ας πούμε. Διαφωνείτε. Είναι εδώ να διαφωνώ με τις αποκρατικοποιήσεις. Όχι. Μάχομαι με τις αποκρατικοποιήσεις από την πρώτη. Άρα καλά έκανε, απλά δεν τα κάνει καλά αυτός. Να έρθετε εσείς να τα κάνετε γρήγορα. Οι ιδιωτικοποιήσεις, το πρόβλημα είναι ότι χάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Με τις κατηγορίες περί ξεπουλήματος. Σωστό είναι αυτό. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ιδιωτικοποιήσεις από το 10. Και να έχετε κερδίσει και περισσότερα να λεφτά. Με χιλιάδες θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια ασφαλιστικά ταμεία. Συμφωνούμε σε αυτό. Τελικά, ακούσατε, τελικά τι αποδεικνύει η πραγματικότητα. Γιατί είχαμε δει, θυμάστε, επί Κώστα Καραμαλή, όταν είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία για να πουλήσουν το λιμένα της Θεσσαλονίκης, πριν κατέβει το μεσό Πασόκ, κάτσα κάγκελα και φώναζε με την τοπική του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι ιδιωτικοποιήσουν λιμένα Θεσσαλονίκης, θυμάστε αυτό. Βεβαίως. Θυμάστε που έλεγε ο κ. Παπανδρέου θα καταργήσει την επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι. Εδώ ερχόταν σε εμάς τον Πειραιά και έβαζε τα κλάματα μετά τα κρυγόνα. Ναι. Είδατε τώρα ότι όλα αυτά τα υπογράφουν όλοι αυτοί και οι Πασόκ και οι Σιριζέοι και όλοι. Βέβαια. Άρα τι πάνε να πει αυτό. Χάσαμε χρόνο. Ενώ δεν έχουμε χρόνο, ενώ ο χρόνος είναι χρήμα, είναι δουλειές ανθρώπων, είναι ασφαλιστικές φορές για ταμεία, είναι φόροι για το κράτος. Χάσαμε χρόνο γιατί είχαμε αυτή την αριστερά, η οποία είναι η χειρότερη αριστερά του πλανήτη, οπισθοδομική αριστερά. Ιδεολειπτική αριστερά, ανόητη αριστερά, η οποία τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια, έβγαινε στους δρόμους και εμπόδιζε κάθε απόφαση για την πρόοδο της χώρας, τώρα που πήρε την εξουσία τα λούζεται, γιατί τώρα βεβαίως ξεχάσανε τις πόλεις κατανοητικοποιήσεων, θα δείτε ότι στο νέο ενιαίο ταμείο αποκατοικοποιήσεων και θυμηθείτε ότι σας λέω τώρα, θα μπει και ο όρος να αλλάξει και ο νόμος για τους Αγιαλούς. Γιατί είναι αδύνατο να πιάσει τα 50 δισεκατομμύρια χωρίς να βάλουν μέσα και τους Αγιαλούς. Θυμηθείτε που σας το λέω. Και θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και θα ψηφίσει τον νόμο για τους Αγιαλούς που είχε καταθέσει ο Στουρνάρας, αν θυμάστε, και είχε ξεσηκωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη και από τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο.
και δεν άφηνε να το ψηφίσουμε. Τα θυμάσατε καθόλου? Βεβαίως. Κύριε Κεργιαδή, με δεδομένο ότι οι εκλογές απομακρύνονται, άρα απομακρύνεται και το σενάριο να πάμε σε εκλογές με λίστα τους επόμενους μήνες, αισθάνεστε προβληματισμένος με το γεγονός ότι ίσως κάποιοι από τους βουλευτές που διαφοροποιούνται όλο αυτό το διάστημα, είδαμε τελευταία τον κύριο Μημαράκη και τον κύριο Κακλαμάνη να διαφοροποιούνται από την θέση του κόμματος σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σχετικά με το νόμισμα. Προβληματίζεστε μήπως υπάρξουν νέος γύρος διαφοροποιήσεων σε ορισμένα κρίσιμα μέτωπα από βουλευτές του κόμματος που έδειχναν τέτοιες τάσεις όλο αυτό το διάστημα? Θα σας πω κάτι και θα το καταλάβετε και να δείτε, θα συμφωνήσω. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας. Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την εκλογή του έδωσε στη Νέα Δημοκρατία μια πολιτική δυναμική που δεν είχαμε πριν? Απέναντίας. Κάθε άλλο. Την έδωσε. Όχι, αλλά... Υπάρχει κάποιος που στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν σήμερα... Με απλά λόγια σου λέει ο Άδωνης αυτή. Θα διακινδυνεύσει. Σου λέει εδώ ξέρουν τώρα θα γίνει ο Κυριάκος Πρωθυπουργός. Θα κάνουν εδώ. Δεν κουνιέται κανένας. Αυτό σου λέει τώρα. Πάει να σταματήσει την πρόοδο την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μας... Να κάνω μια ερώτηση. Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός. Αυτός και ο Σαμαράς. Όλοι. Όχι, δεν είναι ο Σαμαράς, ο κύριος Μητσοτάκης είναι. Όχι, λέω πριν που ήταν τέλειος. Ο Σαμαράς στη σειρά του είναι. Ναι. Ο Σαμαράς στο τέλος δεν είχε αυτή την πολιτική ισχύ. Ωραία, μια ερώτηση πρωτού. Πάρτε ένα σχόλιο για την... Άδωνη, κάνε μας ένα σχόλιο για την δήλωση του Προέδρου Δημοκρατίας που προκάλεσε... Το έχω πει και στη δεδομένη εκπομπή. Μου είχε ρωτήσει ο μια πάτη. Δεν είχαμε τα ίδια. Αυτό είναι το άπεσο να ξέρω. Όχι, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τον κύριο Μητσοτάκη. Κανένα θέμα δεν υπάρχει. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Υπάρχει. Ο κύριος Μημαράκης, ας πούμε, έκανε διαφορετικές τοποθετήσεις από την. Δεν ξέρω, δεν άκουσα. Δεν άκουσα ο άνθρωπος, παιδί μου. Δεν επιμένει. Σε βάση στα παραπολιτικά. Όχι μόνο στα παραπολιτικά, σε όλο τον κυριακάτικο τύπο. Δεν με αφήνετε. Σε όλο τον κυριακάτικο τύπο. Στα παραπολιτικά και μετά τον κυριακάτικο τύπο. Αφήστε να σας δώσω ένα συν. Γιατί το κόβετε. Παρακαλώ. Διάβασα πρώτα στα παραπολιτικά και μετά σε πολλές εφημερίδες. Κάποιο είδος δίθεν διαρροή του περιβάλλοντος Μημαράκη και του κύριου Μημαράκη. Εγώ δεν γνωρίζω να έχει πει ο Μημαράκη κάτι τέτοιο. Άρα πώς μπορώ να σχολιάσω κάτι που συζητείται ως γενικότερη φήμη? Η γνώμη μου προσωπική είναι ότι και ο κύριος Μημαράκη. Εάν δεν το γνωρίζετε πάντως, σας λέω εγώ προσωπικά ότι το είπε. Να φέρω ένα παράδειγμα. Διαβάζω τη Δευτέρα. Θα πω συγκεκριμένο παράδειγμα. Πώς είναι πραξική στην Ελλάδα. Δείγμα της δυσαρέσκειας, λέει, του περιβάλλοντος Καραμαλή για τον Κυριάκο είναι ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν παρακολουθεί την ομιλία του Κυριάκου που στη Βουλή. Το διαβάζω και τρίβα τα μάτια μου, το διάβαζα. Αφού ήταν εκεί. Μεγάλη εφημερίδα. Διότι εγώ στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή βράδυ στη Βουλή. Έτσι, αν κάνουμε δίπλα στον Κώστα Καραμαλή. Ναι, εντάξει, δεν πετάει και τη σκούφια του τώρα που τα λέμε με τον Κυριάκο, αλλά τέλος πάντων. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί, κύριο. Ήταν εκεί. Άκουσε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Τον χειροκρότησε. Σωστό, έτσι είναι λογικό. Τι να κάνει, λέει ο Καραμαλή. Να κάνω μια ερώτηση για να. Πριν κλείσουμε. Έχει προκαλέσει άλλο η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Βαρουφάκης, στην οποία για άλλη μια φορά. Αποδεικνύεται ότι η στρατηγική του εκβιασμού και του Brexit ήταν ένα όπλο το οποίο είχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Σωστά. Ρωτώ, επειδή έχει τεθεί και σε συνέντευξη την οποία είχε δώσει ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας πριν εκλεγεί, ότι ο κ. Βαρουφάκης θα κάτσει στο σκαμνί. Θα τον πάμε σε εξεταστική. Αυτό είναι στα σχέδια. Όχι, δεν είναι στα σχέδια. Έχουμε καταθέσει πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την περίοδο Βαρουφάκη στη Βουλή. Αυτή η πρόταση προφανώς δεν θέλει να τη στηρίξει ο κ. Τσίπρας. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Φαντάζεσαι να έρθει ο Βαρουφάκης στη Βουλή και να πει: να ανοίξει το στόμα του. Μιλούσαμε Brexit στη συμφωνία Τσίπρα. Θα πρέπει αυτομάτως η επιτροπή να καλέσει τον Τσίπρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καλέσει τον Δραγασάκη. Να λέει ότι ο Δραγασάκης με πρόδωσε γιατί πήγε κρυφά από την κυβέρνηση στον Τράγκη και του είπε: μην ακούσω τα λέω Βαρουφάκης, εγώ θα σε σώσω και θα επιτρέψω να γίνει ο εκβιασμός. Προσέξτε τι λέει μέσα στην του άνθρωπο. Ότι απειλούσε και εκβίαζε του Ευρωπαίου με Brexit κατά εντολή Τσίπρα. Το ότι επρόδωσε την εντολή Τσίπρα Δραγασάκη. Άρα επιμένετε στη λογική ότι ο κ. Βαρουφάκης πρέπει να αντιμετωπίσει πρέπει φυσικό να δικαστή. Αυτή η εξεταστική επιτροπή. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κ. Τσίπρας θα την εμποδίσει όσο μπορεί και δεν θέλει να βρεθεί ο κ. Τσίπρας ο ίδιος στην εξεταστική να δίνει εξηγήσεις για αυτά που λέει ο κ. Βαρουφάκης είναι αληθή ή όχι. Αλλά να σας πω ποια είναι για μένα η συνέντευξη της ημέρας. Και να κλείσουμε κιόλας, ναι, είναι. Του Νίκου Παπά εκεί στο. Με το Δουνουτού. Είναι αριστούργημα. Ακούσατε τι είπε. Ποτέ η κυβέρνησή μας δεν αμφισβήτησε την παραμονή του Δουνουτού στο πρόγραμμα. Και πάει, και πάει τώρα και κάνει και επισκέψεις μια φορά. Είναι μεγαλύτερη κολοτούμπα από τον Ιωάννη Μελισσανίδη. Ερωτώ, την επιστολή αυτή στη Λαγκάρντ, γιατί τη στείλανε, ρε παιδί.
Ξέρεις, άκου πού τρελαίνομαι. Είσαι ο πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί ξέρεις τι λύγεις, ρε παιδάκι. Δεν τον εαυτό, δεν έχει πρόβλημα. Πάντως ο παπάς θα πάει να δει τον υπουργό. Αφού δεν μπορεί να τα βάλει με τον δούνο του. Εγώ δεν λέω ότι εγώ μπορώ να τα βάλω με τον δούνο του. Δεν λέω αυτό. Πρόσεξε. Λέω όταν είναι πρωθυπουργός, αν είσαι πρωθυπουργός, μετράς τις δυνάμεις. Αν δεν σου βγαίνει, δεν στέλνει την επιστολή, ρε παιδιά. Γιατί να πρέπει να στείλει την επιστολή και μετά από τρεις εβδομάδες να στείλει τον υπουργό σε επικρατεία στην Αμερική και να πλέκει το εγκόμιο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Καλή σας ημέρα.